Ερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες στο πλαίσιο της εκπομπής, με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του διοικητή του ενιαίου φορέα του ΙΕΦΚΑ, του κυρίου Παναγιώτη Δουφεξή, ο οποίος συνοδεύεται από αρμόδια στελέχη του ΙΕΦΚΑ, έτσι ώστε να δουν τι θα κάνουν με αυτό το μεγάλο όγκο των εκκρεμών συντάξεων, καθώς τουλάχιστον το Ηράκλειο παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, στην χθεσινή ημέρα φιλοξενήσαμε εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής τον εκπρόσωπο τύπου του ΙΕΦΚΑ, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μετά τον κύριο Δουφεξή με δήλωσε, γιατί ο κύριος Δουφεξής είχε πει την προηγούμενη μέρα, τη Δευτέρα δηλαδή, ότι οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικοί φάκελοι είναι 2.000. Το ίδιο μας είπε χθες και ο κύριος Τσάπαλος, ότι οι εκκρεμείς συντάξεις, εκκρεμείς φάκελοι, κυρίως για τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, είναι κοντά στις 2.000. Εδώ για την δική μας την περιφερειακή ενότητα, όταν από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, αλλά και από βουλευτές, ακούμε διαφορετικά νούμερα. Και όταν μάλιστα μας είπε ο κύριος Τσάπαλος ότι πανελλαδικά οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι μόνο 9.000, η αλήθεια είναι ότι ξαφνιαστήκαμε λίγο και του το είπαμε, γιατί τουλάχιστον από το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων και τα όσα ακούγαμε 15 του μήνα, 15 του Νοέμβρη, διαστόματος του κυρίου Νίχου Χατζόπουλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του ενιαίου δικτύου, μας είπε ότι οι συντάξεις είναι, τέλος πάντων, που εκκρεμούν 330.360. Παραμένουμε στο ίδιο νούμερο, κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους ανδρές, αλλά και χρόνια και υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι, και υγεία σε όλο τον κόσμο. Μ' αρέσει έτσι που το λέτε κάθε φορά, να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να έχουμε την υγεία μας. Εγώ το πιστεύω καιρό αυτό το πράγμα, πάνω απ' όλα είναι υγεία. Κύριε Χατζόπουλε, είναι 330.360 οι εκκρεμείς συντάξεις. Ακριβώς έτσι όπως σας έχουμε τα νούμερα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Γιατί χθες ακούσατε ότι ξαφνιαστήκαμε. Όταν μας είπε ο κύριος Τσάπαλος ότι είναι μόνο 9.000 σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα του παρέθεσε εκείνα τα στοιχεία που μας λέγατε, 80.000 για παράλληλη σύνταξη από αυτές τις 330.360, 125.000 σε επικουρικές, 55.000 σε ΦΑΠΑΞ, 27.000 του εξωτερικού, 20.000 του δημοσίου, λάθη στις fast track συντάξεις, ένα ποσοστό 20%, ότι υπάρχει μια μεγάλη αναμονή 3 με 4 χρόνια. Είπαμε 30%. Το 20% το είπε ο κύριος Χατζηδάκης την περασμένη Κυριακή στην Καθημερινή. Ότι έχει 20% λάθος. Άρα λοιπόν εσείς λέτε 30%. Και λίγα δηλαδή είπα εγώ στον κύριο Τσάπαλο. Μάλιστα. Και επίσης... Ο κύριος Χατζηδάκης μας είπε 20% στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή. Ωραία. Όταν όμως ανακοίνωσε τις πατράξεις, αν θυμάστε, μας έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης ότι δεν θα υπάρχει κανένα λάθος. Ωραία. Εκείνησε με 5, με 10, έφτασε ο ίδιος με 20, ο ίδιος προσέχει. Λοιπόν, επειδή κάναμε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση για όλα τα θέματα για το Ηράκλειο και για τα πανελλαδικά στοιχεία με τον κύριο Τσάπαλο, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, ακούστε τι είναι αυτό που είπε για τα πανελλαδικά στοιχεία. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε τα στοιχεία του Ηρακλείου απλά μεμονωμένα. Ακούστε τις απαντήσεις που έδωσε, διότι εδώ σας κατηγορεί ότι ψεύδεστε. Και εγώ θέλω να είμαι και εντάξει απέναντί σας, γιατί συχνά πυκνά τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του 984. Παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε τον κύριο Τσάπαλο. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο πριν ακούσω? Όχι, δεν θέλω να κάνετε κανένα σχόλιο. Θέλω μόνο να ακούσετε και μετά σας παρακαλώ ιδιαιτέρως ακούτε προσωπικά το τι λέει. Προσωπικά, προσεκτικά το τι λέει, και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων δεν ξέρω ποια είναι η δική του τακτική. Μπορεί ενδεχομένως να θέλει να κάνει και αυτό το οποίο περιγράψατε. Εγώ από την άλλη δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αριθμούς τους, καθότι σε δημοκρατία ζούμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι αριθμούς σκεφτεί. Αυτό το οποίο μπορώ όμως εγώ να σας πω είναι το... Η επίσημη πηγή ενημέρωσης είναι ο ΕΦΚΑ.
και τα επίσημα στοιχεία ενημέρωσης, επίσης απλούτα τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Δεν γνωρίζω το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, να έχει κάποιο παράρτημα εντός του οργανισμού που να ξέρει καλύτερα τους αριθμούς από εμάς. Όπως και να έχει όμως, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι προσθέτει και κάποιες επιπλέον εκκρεμότητες στον οργανισμό, που δεν είναι οι κύριες λεξιπρόθεσμες που ανέφερα. Προσθέτει τις επικουρικές, προσθέτει τα ΕΦΑΠΑΚ, όπου και εκεί δυστυχώς κάνει λάθος. Το σύνολο, ακριβώς. Το έχω αναφέρει από την αρχή. Ακριβώς. Αναγκάζομαι κάθε φορά να βγαίνω και εγώ και να τους διορθώνω, χωρίς να το θέλω. Δεν είναι η πρόθεσή μου να βγαίνω και να διορθώνω δηλώσεις άλλων. Αλλά πρέπει να κάνω και αυτή την άχαρη δουλειά. Μιλούν για 55.000 ΕΦΑΠΑΚ, για παράδειγμα, εκκρεμή. Ούτε λόγος. Αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα ΕΦΑΠΑΚ είναι κάτω από 17.000 και τα οποία θα δοθούν μέσα στο επόμενο τετράμινο στην ουσία. Μιλούν για 125.000 ληξιπρόθεσμες επικουρικές. Ούτε αυτό ισχύει. Οι ληξιπρόθεσμες είναι περίπου 95.000 με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου και αυτές πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουν επίσης εκαθαριστεί. Δεν μπορούσαμε να τις εκδώσουμε εάν προηγουμένως δεν είχαμε βγάλει τις κύριες. Είναι προϋπόθεση να βγουν οι κύριες για να βγουν οι επικουρικές. Μιλούν επίσης για 80.000 εκκρεμότητες παράλληλης ασφάλισης. Ούτε αυτό ισχύει. Υπάρχουν 6.000 αιτήσεις συνταξιούχων, 6 και όχι 80.000, οι οποίοι θέλουν να γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και να πάρουν την πολυπόθητη προσάυξηση επειδή έχουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Βρίσκουν λοιπόν νούμερα τα οποία δεν στέκουν με βάση την πραγματικότητα και τα στοιχεία που έχουμε στα επίσημα, στα γραφεία, στις διευθύνσεις των απονομών, και κάνουν αυτό το οποίο πολύ, πολύ καλά γνωρίζουν, να κάνουν μια αντιπολίτευση, η οποία όμως τους γυρνάει boomerang, πιστεύω, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το θέμα των κύριων συντάξεων έχει τελειώσει. Έχουν βγει 500.000 συντάξεις. Αυτές οι συντάξεις πήγαν στην κοινωνία. Πάντως, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, ήδη με ανακοίνωσή του από τα χθες, λέει ένας στους τρεις συνταξιούχους, ήδη 910.000 δικαιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Μιας που αποδείχθηκε ότι είναι το προσφυλές μας θέμα για σήμερα. Ωραία. Μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν προσωπική διαφορά. Ψεύδεται και σε αυτό. Τι να κάνω. Δηλαδή, εγώ αναγκάζομαι κάθε φορά να βγαίνω και να αντικρώ τα επιχειρήματα του δικτύου. Αυτές οι 910.000 άνθρωποι που έχουν προσωπική διαφορά, σε ποσοστό 80-83%, θα δουν και αυτοί αυξήσεις. Πώς? Όχι το 7,75%, αλλά την καταβολή των 250 ευρώ στις 20 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, και μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που δεν είναι αμεληταία. Κυμαίνεται από 66 μέχρι και 400 ή 500 ευρώ το χρόνο συνολικό όφελος. Αρχικά, βέβαια, κύριε Χατζόπουλε, ρώτησα τον κύριο Τσάπαλο για ποιο λόγο να σηκωθείτε ένα πρωί και να κάθεστε να λέτε και να δίνετε αυτά τα στοιχεία. Ακούσατε τι είπε, δεν θα τα επαναλάβω. Το ζητούμενο είναι να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί, ξέρετε, εκεί απ' έξω ο κόσμος που ακούει αυτή την ώρα λέει: μα τι γίνεται, 9.000 είναι οι εκκρεμότητες πανελλαδικά και εμείς το έχουμε κάνει μείζον θέμα και πάμε στις 330.000 και δημιουργούμε ουσιαστικά εντυπώσεις. Συγγνώμη κιόλας. Το δελτίο τύπου για τις εκκρεμότητες των συντάξεων το έχουν βγάλει εδώ και 15 μέρες. Εμείς περιμέναμε από τον κύριο Χατζηδάκη. Εμείς περιμένουμε από τον Χατζηδάκη. Μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορώ να σας ακούω. Περιμένουμε από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Μητσοτάκη να τα διαψεύσει. Δεν είδαμε καμία δελτίο τύπου ανακοίνωση του Υπουργείου να τα αναφέρει όλα αυτά. Άρα εκ των πραγμάτων. Εμείς εμένουμε στη θέση μας. Τώρα, εάν η επικουρική σύνταξη, γιατί δεν είναι σύνταξη, εάν οι 27.000 του εξωτερικού δεν είναι συντάξεις, αν οι 80.000 η παράλληλη ασφάλιση. Παράλληλη ασφάλιση τι σημαίνει? Από 13/5 του 16 και μετά, όσοι είχαν παράλληλη ασφάλιση, να το γνωρίζετε, δεν έχει βγει καμία προσάρτηση. Η γνώμη η δική μας και η άποψή μας και η θέση μας, και δεν διαψεύδεται τα νούμερα ποτέ, είναι 80.000. Είναι 93-92 μήνες δεν έχει βγει μια σύνταξη. Πώς είναι δυνατόν 6.000 σε 91 μήνες? Δεν γίνεται πρακτικά αυτό. Οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι υπάλληλοι των που έχουν παράλληλη ασφάλιση, αυτοί είναι χιλιάδες. Αν μας βγει επίσημα ο κύριος Χατζηδάκης και να πει ότι οι κύριοι του δικτύου δεν είναι 125.000 οι εκκρεμότητες. Τόσο. Η παράλληλη ασφάλιση, γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο να το πει? Εμείς περιμένουμε τον κύριο Υπουργό. Ο Υπουργός έχει την ευθύνη. Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ο κύριος Υπουργός στους
στους δικηγόρους και στους λογιστές που βγάλανε συντάξεις. Πόσες συντάξεις βγάλανε? Τι τα λένε όλα αυτά? Οι εκκρεμότητες είναι ξεκάθαρες. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό, όπως το βάλατε και εσείς. Το 910.000 που δεν θα πάρουν ένα ευρώ φαίνεται από το δελτίο τύπου που βγάλανε οι ίδιοι. Ο κύριος Υπουργός έβγαλε δελτίο τύπου. Το οποίο είναι ξεκάθαρο. Και τι λέει το δελτίο τύπου? Ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν ένα ευρώ. Ψέματα είναι αυτό? Δεν είναι ψέμα. Πάμε τώρα στο εισφορά αλληλεγγύης. Στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εδώ το ψέμα. Τι μας λέγανε εδώ και 6 μήνες, 7 όλοι μαζί το σύστημα? Ότι θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Τι είπαμε στην εκπομπή σας? Ότι θα καταργηθεί ο φόρος της ειδικής εισφοράς. Πόσος είναι ο φόρος της ειδικής εισφοράς? Μα έτσι κι αλλιώς στις 22-23 του μηνός που θα πληρωθούμε το Δεκέμβρη θα φανούν όλα αυτά. Ο φόρος της ειδικής εισφοράς, για να το γνωρίζουν οι πάντες πλέον, είναι αυτός που έχει πάνω από 1.000 ευρώ έχει κράτηση 1,83. Το λέω 1.000 γιατί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι πάνω από 1.000 ευρώ. 1.000, 1.100 και 1.200 έχει το 35% των συνταξιούχων. Αυτοί θα πάρουν μέσω σταθμικά 2,74. Αυτό δεν είναι κάτι που το βγάζουμε εμείς. Ρωτήστε, πάρτε 3 ενημερωτικά σημειώματα. Ένας που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα, ένας που παίρνει 1.100 και ένας που παίρνει 1.200. Πάρτε την ειδική σφορά να την αθροίσετε και να την διαιρέσετε. Θα βγάλετε 2,7 το μήνα. Αν η αύξηση αυτά που λέει είναι 2,7 το μήνα, αύξηση, αυτό είναι θέμα δικό του. Εμείς τα ψίχουλα ούτε τα αγγίζουμε, ούτε θέλουμε να τα κουβεντιάσουμε. Τρίτο θέμα. Τι μας είπε? Ότι δίνεται 250 ευρώ. Δεν δίνεται 200. Αυτό είναι, δεν είναι αύξηση, είναι επίδομα. Το οποίο το επίδομα δεν το παίρνει μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Είναι και όλοι οι άλλοι Έλληνες που υποφέρουν από τις άδειες πολιτικής, ναι, του κυρίου Χατζηδάκη. Άρα εμείς τι ζητήσαμε? Εμείς ζητήσαμε τη 13η σύνταξη που ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά την είχε ψηφίσει, αν θυμάστε. Και πήγε ο ίδιος που ήταν 1,1 δις το χρόνο. Που πήγε ο ίδιος και το κατήργησε. Ο ίδιος την κατήργησε. Και την ψήφισε προεκλογικά και έλεγε να την παίρνει τα ψίχουλα. Μέσα με την πραγματικότητα. Όποιος θέλει να απαντήσει στην πραγματικότητα, εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε από εδώ εμείς. Κάποιοι άλλοι θα φύγουν. Όταν στις 23 του μηνός αυτόν που είπατε ότι, θα πάρει η εισφορά αλληλεγγύης, ο φόρος, τόσα χρήματα που θα πάρει 1,83, τι θα πει ο κύριος? Εμείς περιμένουμε, εμείς μιλάμε με νούμερα, δεν τα έχει διαψεύσει κανένας και θέλω να τα διαψεύσει ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός έχει την ευθύνη. Έχει το δικαίωμα και τώρα που μας ακούει να βγάλει ένα δελτίο τύπου και να πει 1, 2, 3, 4, 5. Είναι απλά πράγματα αυτά που λέμε εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, Δεν θα φανεί. Εμείς είπαμε κάτι άλλο. Το ψέμα και η προπαγάνδα έχουν ημερομηνία λήξης. Το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο. Είπατε αυτό το οποίο λογικό ακούγεται. Θα έλεγα ότι αν λέμε ψέματα ή όχι, με στοιχεία από τη στιγμή που εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας μέσα από τα ίδια τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, μας δίδονται όλα αυτά τα στοιχεία. Από τη στιγμή που έχουμε τα δεκά τους στα δελτία του τύπου, ας βγει ο Υπουργός ή ας βγει ο Πρωθυπουργός και ας πούνε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείστε, είτε για τις εκκρεμείς συντάξεις, είτε για αυτές τις 910.000 που, όπως εσείς υποστηρίζετε με το τελευταίο σας δελτίο, δεν θα λάβουν καμία αύξηση, 910.000 δικαιούχοι, ότι θα θέλατε να σας διαψεύσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ή ο ίδιος ο Υπουργός. Το λέει το δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο. Διαβάστε το. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά δεν θα πάρουν χρήματα. Το λέει το ίδιο. Όλοι του ΑΕΗ συνταξιούχοι δεν θα πάρουν. Όλοι του δημοσίου συνταξιούχοι δεν θα πάρουν. Όλες τις κατηγορίες αυτές. Μάλιστα. Αν δεν το λέμε, οι ίδιοι το λένε με το δελτίο τύπου που βγάλανε. Αν ξέρουν μαθηματικά, στο κάνε.
Είναι απλά τα μαθηματικά. Τώρα, αν δεν ξέρουν μαθηματικά, δεν είναι θεματικό. Μένω σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Είναι η καλύτερη, αν θέλετε, διευκρίνηση ή απάντηση που έπρεπε να δώσετε κι εσείς, για να είμαι κι εγώ εντάξει απέναντί σας, κύριε Χατζόπουλε, ότι αν όντως τα στοιχεία είναι λανθασμένα αυτά τα οποία βγάζετε στη δημοσιότητα, να βγει ο ίδιος ο υπουργός και να πει δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι 330.360 οι εκκρεμείς φάκελοι αναφορικά με τη συνταξιοδότηση έτσι όπως θα επιμείνει. Μερίζεται ή σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις 910.000 συνταξιούχους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζόπουλε. Να είστε καλά και υγεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Για να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος.